πρωί η καλή ενημέρωση ξεκινά από εδώ. Ακούς Best. Αυτό που αναζητάς στην καθημερινότητά σου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφη μέτρηση για τις εθνικές εκλογές και τα κόμματα αρθρώνουν τις προτάσεις τους σε μια αντιπαράθεση που ξεκινά από τις προγραμματικές θέσεις και έχει επίκεντρο τις αναφορές στην οικονομία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για άμεση εφαρμογή του μέτρου μείωσης της φορολόγησης, τονίζοντας ότι θα ισχύσει ήδη από τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, με τον Αλέξη Τσίπρα να στέλνει τα δικά του μηνύματα από τη Ρόδο που και έφτασε κατευθείαν από τη Μάλτα, όπου πήρε μέρος στην σύνοδο κορυφής των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Η προειδοποίηση προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας απίφθηναν οι ηγέτες των 7 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου από την 6η Σύνοδο Κορυφής που έγινε στη Μάλτα, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το σαφές μήνυμα που δίνουμε σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει και να πάρει συγκεκριμένα μέτρα εάν η Τουρκία δεν τερματίσει την παράνομη δραστηριότητά της. Ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών είναι ο διάλογος. Εμείς υποστηρίζουμε ως μόνο δρόμο τη συνεργασία και την επιδίωξη της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και άρα βασικός πυρήνας της δικής μας αντίληψης είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Και όποιος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υφίσταται συνέπειες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δεδομένα της προεκλογικής περίοδου, ο Αλέξης Τσίπρας το Σαββατοκύριακο πραγματοποιεί περιοδία στα Δωδεκάνησα. Ξεκίνησε από τη Ρόδο που και έφτασε κατευθείαν από τη Μάλτα και είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και με νέους. Στο τέλος είχε συνομιλία με νέους εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού σε γνωστό κέντρο της πόλης. Δεν ήταν μια εύκολη τριετία, η τριετία 15-18. Αυτόν τον κόσμο λοιπόν οφείλουμε να τον καταλάβουμε. Και εγώ πρώτα απ' όλα οφείλω να κατανοήσω τη στάση πολιτών που το 2015 στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ψήφισαν, στο δίλημα που έθεσα πριν, παίρνει κατά την άποψή μου ξεκάθαρη απάντηση, ξεκάθαρη θέση, αλλά στην ευρωπαϊκή κάλπη ήθελε και δικαιούταν, θα πω εγώ, να στείλει και ένα μήνυμα δυσαρέσκειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του μίλησε για το σχέδιό του για την μείωση των φόρων από το 2020 σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Η Βουλή δεν θα κλείσει. Ναι. Το καλοκαίρι έχουμε κανονικό νομοθετικό έργο. Το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση θα ψηφίσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Μάλιστα. Το νέο μέσο πρόθεσμο για την επόμενη τετραετία, στο οποίο θα αποτυπώνονται ναι. όλες οι πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και η μείωση των φόρων θα ισχύσει από το 2020. Για τον ένφια, ναι. να δούμε που αναφερόμαστε. Αφορολόγητο. Πρώτη δόση μείωσης ναι. Του ένφια. Εισαγωγικό συντελεστή 9%. Από το 22 στο 9. Για τα εισαδήματα μέχρι 10.000 ευρώ. Διατήρηση του αφορολόγητου εκεί που είναι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, μείωση του φόρου στα μερίσματα και την πρώτη δόση της μείωσης του φόρου των επιχειρήσεων από το 28 στο 24%. Αυτό είναι δέσμευση σήμερα. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε για τον προϋπολογισμό του 20. Για το 19 Μάλιστα. δεν υπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Άρα, λοιπόν, για να πετύχουμε το στόχο του πλεονάσματος του 3,5%. Οι Ευρωπαίοι θα δείξουν κατανόηση. Μια ισχυρή κυβέρνηση μπορεί να διαπραγματευτεί με αξιοπιστία την μείωση των πρωτογενών πλεονάσματων. Στο μεσοπρόθεσμο, Ελάτε. Στην τετραετία, ναι. θα περιγράψουμε το πλαίσιο και τον χρονισμό της μείωσης των φορολογικών στελεστών. Τόνσης. Θέλουμε περισσότεροι να μπουν στις 120 δόσεις. Θέλουμε μεγαλύτερες διευκολύνσεις για αυτούς που χρωστάνε λίγα. Θα το κάνετε τώρα αυτό? Αυτό θέλουμε να το κάνουμε αμέσως. Θέλουμε να το κάνουμε άμεσα. Ο πολιτικός καύσωνας συνεχίζεται την ώρα που η όλη υπόθεση προετοιμασία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων περιστατικών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συζητείται. 1,5 μήνα μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο στη Μεσσηνία με τα ζητήματα που επισημάνθηκαν να είναι αρκετά. Παρά τα όσα λέγονται κατά καιρούς από τους υπευθύνους, η πληγή των χωματερών συνεχίζει να είναι μια διαρκή και ενεργή απειλή. 1,5 μήνα μετά την έναρξη αντιπυρικής περίοδου, το συντονιστικό όργανο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας συνεδρίασε με αντικείμενο την καλύτερη δυνατή οργάνωση και την προετοιμασία όλων των αρμοδίων φορέων και αρχών. Βοηθάμε στη συντήρηση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, το οποίο έχει. Κάνουμε βελτιώσεις, αλλάζουμε μπαταρίες, κάνουμε τη διαδικασία όλη αυτή, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα το δίκτυό τους.
Από όλους τους συμμετέχοντες επισημάνθηκαν διάφορα ζητήματα, με κυρίαρχο και εκείνο που έχει να κάνει με την εφαρμογή σχεδίων και σε πρακτικό επίπεδο εκείνων των ασκήσεων. Το σημαντικό είναι σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ανακοινώσουμε κάποια από αυτές τις περιοχές. Όπως έγινε στο Μάτι κτλ. Θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει ένα πολύ καλό οργανωμένο σχέδιο. Το έχουμε συζητήσει, δεν το έχουμε κάνει επί χάρτου. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει και μία άσκηση πάνω σε αυτό, να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει η αστυνομία με τη λίγη δύναμη που έχει στην περιοχή, το λιμενικό πώς μπορεί να απομακρύνει και με ποια μέσα από θαλάσσεις και εμείς εθελοντές τι ρόλο θα λάβουμε σε αυτό το τομέα. Από την πλευρά του, ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτα σημείωσε. Η υπηρεσία μας είναι καθόλου έτοιμη. Τα περιπολικά έχουν ήδη πάει στους τομείς ευθύνης τους. Τα πυροφυλάκια, όπως είπα, τα περισσότερα έχουν στελεχωθεί. Υπάρχουν και κάποια που δεν έχουν στελεχωθεί και εδώ στη σημερινή σύσκεψη τονίστηκε αυτό το γεγονός και ζητήσαμε, όπως έχουμε ζητήσει και από τους οικείους Δήμους, να μας βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή με το προσωπικό που θα προσλάβουν σε λίγες μέρες για την πυρασφάλεια των Δήμων. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια θέματα με τις δεξαμενές, τις υδατοδεξαμενές και θέλουμε να τονίσουμε στους συμπολίτες μας το γεγονός ότι δεν πρέπει να πηγαίνουν και να παίρνουν το νερό τους, να το χρησιμοποιούν είτε για κτηνοτροφία είτε για να ψεκάζουν τα ελαιόδεντρα, διότι το νερό είναι πολύτιμο, θα το χρειαστούμε σε κάποια πυρκαγιά που τυχόν εκδηλωθεί στην περιοχή τους και δεν θα το έχουμε. Ζήτημα υπάρχει για μία ακόμη χρονιά σε ό,τι έχει να κάνει με τις χωματερές. Είναι 5 χωματερές αυτή τη στιγμή ενεργές. Δεν τηρούνται τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται. Τα έγγραφα έχουν πάει τόσο στην αποκεντρωμένη διοίκηση Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Ίσων, εκεί που πηγαίνουν, τόσο και στους αρμόδιους εισαγγελείς. Γίνονται ό,τι γίνεται κάθε χρόνο. Αλλά δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο, αυτές τις παρατηρήσεις που έχουμε και τα προηγούμενα χρόνια να υφίστανται και τώρα. Αυτό που επισήμενα για τις κομματερές είναι ότι όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 ή 5, αυτός που διεκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάθε μέρα, θα πρέπει οι Δήμοι και είναι υποχρεωμένοι να έχουν ένα πυροσβεστικό όχημα στο χώρο αυτόν που είναι η χωματερή. Αυξημένη αναμένεται κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Αρκετός κόσμος και φέτος την επέλεξε για τις διακοπές του με τα ξενοδοχεία της πόλης να φροντίζουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Σε πολύ καλά επίπεδα καταγράφεται κίνηση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με αρκετούς επισκέπτες να επιλέγουν την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα για τις διακοπές τους. Η κίνηση είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ήδη το ξενοδοχείο είναι γεμάτο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η χρονιά δεν είναι τόσο εύκολη όσο υπολογίζαμε, αλλά η κρατήση, δόξα τω Θεώ, πηγαίνει σε καλά επίπεδα. Θετική είναι η πρώτη εικόνα και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού από τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της πόλης, τα οποία φροντίζουν να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες προκειμένου οι επισκέπτες να μείνουν ικανοποιημένοι και να καθιερώσουν κάθε χρόνο τις διακοπές τους στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Έχουμε μια πολύ καλή εικόνα πώς θα πάει η χρονιά σε γενικές γραμμές. Αυτή η εικόνα την παίρνουμε από τα αποτελέσματα των κρατήσεων και οπωσδήποτε από την επικοινωνία μας με τους πελάτες. Το ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος βασίζεται στην καλή ποιότητα, όπως είπα, και στις καλές τιμές. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Το ξενοδοχείο αποτελείται γενικά από τη διαμονή που είναι σε ανακαινισμένα bungalows και το main building. Υπάρχει πολύ καλή υποδομή όσο αφορά το θέμα των υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Εκτός από την πισίνα, όπου υπάρχει και το μπαρ και το εστιατόριο της πισίνας και ο πελάτης μπορεί να απολαύσει όλη την ημέρα από ένα ποτό, ένα καφέ, ένα παγωτό, ένα κοκτέιλ ή ένα καλό φαγητό. Έχουμε το μπαρ της παραλίας στο Κώστα Κώστα, το οποίο είναι ένα φανταστικό μέρος με φανταστική θέα γενικά στο Μεσσηνιακό κόλπο. Έχουμε τον πολυχώρο εκδηλώσεων που κάνουμε πολύ καλές εκδηλώσεις με φανταστική θέα και πολύ καλές υπηρεσίες και φαγητό. Επίσης έχουμε το συνεδριακό χώρο, το οποίο έχουμε τη δυνατότητα και προσελκύουμε αρκετές εκδηλώσεις από συνέδρια μεσαίου με μεγάλου μεγέθους. Και εκτός αυτού δημιουργούμε και καινούργια τμήματα, γιατί ο επιχειρηματίας επενδύει πάνω οπωσδήποτε στην καλή παροχή υπηρεσιών και το καινούργιο τμήμα του ξενοδοχείου θα είναι το σπα του Ακτίτα Αίγυπτος. Το τρίμερο αυτό πάντως αποτελεί και το σημείο αναφοράς για την πρώτη εξόρμηση του καλοκαιριού. Οι περισσότεροι, όπως φαίνεται, επιλέγουν αποδράσεις κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στα ύψη, ο νους ταξιδεύει σε παραλίες και κοσμοπολίτικους προορισμούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από ό,τι φαίνεται όμως, οι περισσότεροι θα ταξιδέψουν μόνο με το νου, αφού υποχρεώσεις, οικονομικές δυσκολίες αλλά και διάβασμα λόγω εξεταστικής τους κρατούν εντός των τυχών. Εντός. Εδώ κοντά για μπανάκι. Εγώ είμαι φοιτήτρια, δίνω, οπότε δεν νομίζω να πάω κάπου. Λογικά, είστε σε περίοδο εξεταστική. Ακριβώς, οπότε δεν νομίζω να πάω κάπου. Εδώ διάβασμα. Οπότε τριήμερο διαβάσματος. Κάπως έτσι. Δυστυχώς εδώ θα είμαι λόγω εξεταστικής. Προβλέπεται πολύ διάβασμα. Τώρα, αν τύχει και καμιά εξόρμηση έκτακτη, μπορεί να πάω. Εντός των τυχών. Κοντινές αποδράσεις για μπανάκι. Ίσως. Δεν σχεδιάζεται κάτι, λόγω του ότι είναι οι πρώτες μινι διακοπές, το λένε. Όχι, γιατί έχω δουλειά και δεν είναι εύκολο να φύγω. Είναι σίγουρα οι πρώτες μινι διακοπές του καλοκαιριού και όλοι τις περιμένουν με λαχτάρα, ασχέτως με το αν θα βρεθούν στο πατρικό, στο εξοχικό ή ακόμα και αν θα μείνουν στην πόλη, απολαμβάνοντας τις βουτιές τους στις κοντινές παραλίες. Επειδή δεν είμαι από εδώ, θα πάω στο σπίτι μου στα Τρίκαλα, Θεσσαλίας. Πολύ. Δεν επιλέγετε κάποιο μακρινό προορισμό, κάποιο πολιτικό νησί, γιατί είναι οι πρώτες μίνι διακοπές του καλοκαίρι. Ναι, παρόλα αυτά, όχι. Γιατί για πατιάβρους και γνωστοί. Τίτρια εδώ. Όχι. Έχω τελειώσει με τις σπουδές μου. Απλά βρεθήκατε εδώ και θα πάτε στους γονείς σας. Ναι. Ένα τριήμερο χαλάρωσης βρίσκεται μπροστά μας και η ψυχολογία είναι σίγουρα ανεβασμένη, έστω και αν τα οικονομικά δεν επιτρέπουν σε όλους να απολαύσουν τις ανέσεις που θα ήθελαν. Όχι, γιατί υπάρχουν χρήματα για να σχεδιάσουμε κάτι. Ότι πάμε το καλοκαίρι μαζεμένα και λίγες μέρες. Εννοείται και σε γνωστούς, ως επιτοπλίστων. Άρα θα μείνετε εδώ στην πόλη και ναι. Κοντινές αποδράσεις. Είναι για ένα μπάνιο, με κανένα φίλο κτλ. Και όχι και τις τρεις μέρες κάπου μακριά. Μία μέρα μακριά και πολύ μας είναι. Είναι λίγο πιο σκοντινούς προορισμούς. Δεν βγαίνει αλλιώς. Πάντως η τροχιά έχει λάβει έκτακτα μέτρα στις εθνικές οδούς για τους εκδρομείς του τριημέρου. Η έλεγχη θα είναι εντατική. Η απαγόρευση κίνηση των φορτηγών κατά τις ημέρες αναχώρησης και επιστροφής ισχύουν, ως επίσης και η συχνή έλεγχη κλιμακίων της Ελλάς σε οδηγούς προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άνοιξε η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα φιλοξενίας των παιδικών σε δημοτικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης μέσω του ΕΣΠΑ. Μέχρι τις 28 Ιουνίου θα γίνονται οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, σχετική ενημέρωση υπήρξε από τον Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος συνεχίζει για μία ακόμα χρονιά να λειτουργεί ως δομή στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Είμαστε στην ολοκλήρωση της δεύτερης σεζόν και πάμε για την τρίτη ενός προγράμματος πάρα πολύ σημαντικού, το οποίο εφαρμόστηκε στο Δήμο Καλαμάτας από το 2017. Μιλάμε για το πρόγραμμα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που αφορά τις δομές των βρεφικών παιδικών σταθμών, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Εγώ στέκομαι ιδίως στα ΚΔΑΠ, που είναι και το αντικείμενο της αρμοδιότητάς μου. Είναι πολύ σημαντικό διότι νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και υιοθέτηση του συγκεκριμένου προγράμματος την ελληνική οικογένεια, τους γονείς και τα παιδιά. Έχουμε 11 δομές στο Δήμο Καλαμάτας, 11 σχολεία, το 1ο, το 6ο, το 8ο, το 9ο, το 10ο, το 18ο, το 21ο Δημοτικό, το Δημοτικό Λεΐκων, το Δημοτικό Αρφαρών, το Δημοτικό Θουρίας και του Αντικαλάμου. Θουρία και Ασπρόχωματος. Και Ασπροχώματος, όπου έχουν ενταχθεί 600 παιδιά, συν το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, όπου έχουν ενταχθεί 50 παιδιά, άρα μιλάμε για 650 άτομα, παιδιά, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, το οποίο θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν, για το 2019-2020. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 8 Ιουνίου και η καταληκτική ημερομηνία, η καταληκτική προθεσμία είναι 28 Ιουνίου. Να πω ότι εκτός από το σκέλος αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ τα παιδιά και οι γονείς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα απασχολεί και 70 εργαζόμενους, άρα έχει και αυτό τη δικιά του συμβολή στον τομέα της απασχόλησης. Και να πούμε ότι από τις 24 Αυγούστου μέχρι και τις 31 Ιουλίου θα λειτουργήσει ουσιαστικά το καλοκαιρινό τμήμα, η καλοκαιρινή δομή του προγράμματος, όπου θα έχουμε τα πρωινά τμήματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι γονείς οι οποίοι εργάζονται.
Λοιπόν, το υποστηρίζουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προφανώς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την υπαγωγή και τη συνέχιση του προγράμματος από τον Δήμο Καλαμάτας και για τα επόμενα χρόνια. Στο νέο επίπεδο πλέον η κατάσταση που έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχει αναφορά στην Πελοπόννησο. Η συγχώνευση Πανεπιστημίου και ΤΕΗ προχώρησε και έτσι η δημιουργία νέων τμήματων και η νέα αυτή φάση γενικά για τις σχολές περνά στο στάδιο της λειτουργίας με ζητούμενο την ομαλή μετάβαση. Με νέα δεδομένα ύστερα από τις συγχωνεύσεις των ΤΕΗ, όπως αυτό της Καλαμάτας με τα πανεπιστήμια, συνεχίζεται για τους υποψηφίους φοιτητές η μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ο πρώην πρίτανης του ΤΕΗ της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, Γιάννης Καπόλος, μίλησε στον Μπέστε 97,3 για το εγχείρημα αυτό, απαντώντας σε κέρια ερωτήματα αναφορικά με τους νέους, αλλά και τους υπάρχοντες φοιτητές. Για τους φοιτητές, τους ήδη υπάρχοντες, δεν αλλάζει τίποτα από το πρώην ΤΕΗ. Συνεχίζουν τα μαθήματα τους κανονικά, έχουν εξεταστική τώρα από χθες εκείνη η εξεταστική τους, θα πάει κανονικά, οι φοιτητές θα τελειώσουν κανονικά τα μαθήματά τους και όλο τον κύκλο σπουδών που προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών το οποίο μπήκαν ως φοιτητές του ΤΕΗ και προβλέπει η νομοθεσία ότι όταν θα τελειώσουν, πριν να ορκιστούν, αν θέλουν θα κάνουν αίτηση να μεταβούν στο πανεπιστημιακό τμήμα με πρώτη παίρνοντας κάποια έξτρα μαθήματα και να πάρουν από εκεί πτυχίο. Για τους υποψηφίους φοιτητές, αυτό που αλλάζει είναι ότι πλέον έχουν ένα ενιαίο χάρτη στην Ελλάδα με μόνο πανεπιστημιακά τμήματα, αυτά τα οποία έχουν μπει στο μηχανογραφικό, κατά συνέπεια έχουν την πληθώρα επιλογών να επιλέξουν μόνο πανεπιστημιακά τμήματα. Ο προβληματισμός των σπουδαστών ωστόσο είναι έντονος, με τη δικαιολογημένη αγωνία να κυριαρχεί. Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια, επειδή κάνω μαθήματα και είμαι μέσα με τα παιδιά, είναι λίγο σαν σοκαρισμένα, δεν ξέρουν πώς να κινηθούν και με παίρνουν και τηλέφωνο παλιοί μου φοιτητές οι οποίοι ή τελειώνουν τώρα, έχουν διπλωματικές μαζί μου ή τελειώνουν, τι να κάνουμε, να πάρουμε πτυχίο, να μην πάρουμε, θα έχουμε δικαιώματα, τι δικαιώματα. Δηλαδή είναι λίγο πλεγμένο το τοπίο και λίγο ασαφές. Δηλαδή χθες μου είπε ένας φοιτητής μου παλιός, μου λέει να πάρω το πτυχίο του τεχνολόγου γεωπόνου γιατί βλέπω ότι βγαίνουν θέσεις για τεχνολόγους γεωπόνους, προκυρήθονται θέσεις. Ενώ αν καθίσω να πάρω το πτυχίο του γεωπόνου από το πανεπιστήμιο, θα φάω άλλο ένα χρόνο, ενάμιση, θα χάσω ευκαιρία. Αυτό τι να σου πω τώρα, αυτό θα αφήσει μόνο. Δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει ακόμα, πραγματικά. Είναι λίγο θολό το τοπίο. Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκαν 4 νέες σχολές γεωπονίας και τροφίμων με έδρα την Καλαμάτα και 2 τμήματα, σχολή διοίκησης επίσης με έδρα την Καλαμάτα και 2 τμήματα, επιστημών υγείας και μηχανικών. Ο Γιάννης Καπόλος, μιλώντας για τα νέα αυτά δεδομένα, αναφέρθηκε στα θετικά και τα αρνητικά της διακτίνωσης των πανεπιστημίων. Το θετικό είναι ότι υπάρχει μια όσμωση με τις τοπικές κοινωνίες και μια αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες, το οποίο είναι ένα θετικό σημείο, γιατί το πανεπιστήμιο δεν είναι ένας κλειστός χώρος περιχαρακωμένος στα όρια του και πρέπει να είναι προς την κοινωνία. Από την άλλη, η διάσπαση αυτή δημιουργεί δυσκολίες λειτουργικές, χρήματα, γιατί προφανώς παντού χρειάζεται φύλαξη, παντού χρειάζεται καθαριότητα, παντού χρειάζεται σύντηση στέγαση των φοιτητών. Είναι τελείως διαφορετικό να είναι όλα αυτά ενωμένα σε ένα ενιαίο χώρο. Όμως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έτσι λειτουργούσε όλα τα χρόνια λειτουργίας του και έτσι θα εξακολουθεί να λειτουργεί. Είναι ένα εξαρτημένο πανεπιστήμιο σε όλες τις πόλεις του Πελοποννήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δομή εξακολουθεί ως είχε όσον αφορά στο διοικητικό προσωπικό με προβληματισμό να κυριαρχεί για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι υψηλές θερμοκρασίες τώρα κάνουν πλέον επιτακτική την χρήση καπέλου. Η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη στα καταστήματα με τους πολίτες να σπέβδουν να αγοράσουν το καπέλο που θα τους συνοδεύει στις εξόδους και τον μπάνιο τους και θα τους προστατεύει παράλληλα από τον ήλιο. Τα καπέλα έχουν την τιμητική τους στους καλοκαιρινούς μήνες, μιας και είναι το απαραίτητο αξεσουάρ για να προστατευτούμε από τον ήλιο. Εδώ στο ιστορικό κέντρο η κίνηση είναι ανεβασμένη λόγω της αρκετής ζέστης που ήρθε απότομα. Μιλάμε τώρα για 2 εβδομάδες. Από τα περσινά επίπεδα είναι αυξημένη κατά 30 με 40%. Και αν δεν υπήρχαν, όπως είπα πάλι, και οι εκλογές, θα είχαμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Γιατί οι εκλογές φέραν λίγο τον κόσμο ψήφα, απλά τους κρατήσανε στις πόλεις για να ψηφίσουν. Πάντως το καπέλο είναι ένα αναγκαίο πρώτο είδος έχει γίνει. Αρκετοί ωστόσο δεν το αποχωρίζονται ούτε τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, καθώς το καπέλο πλέον θεωρείται μόδα. Κύλα, σχέδια και χρώματα με τις τιμές να είναι άκρος προσιτές για όλες τις τσέπες των καταναλωτών. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία καπέλου. Από 3 ευρώ μέχρι 15-18 ευρώ. Ψάθινα, τζόκεϊ, πάνινα, παναμάδες, γυναικεία κλασικά, πάνινα στρογγυλά μεγάλα.
και άλλα διάφορα είδη. Τσάντες, τουριστικές, βαλίτσες, ό,τι θέλετε, σόρουχα, φανέλες, το κατάστημα υπάρχει. Εμείς έχουμε τον κόσμο, τον ντόπιο, που έρχεται στο μαγαζί. Αλλά φέτος υπάρχει τρομερά αυξημένη κίνηση από ξένους από τα Βαλκάνια. Έχει ξένους από τα Βαλκάνια. Δηλαδή ο κόσμος ήταν πάρα πολλής. Έως τη στιγμή αυτή είναι πάρα πολλής ο κόσμος. Καλοκαίρι και παραλία όμως χωρίς μαγιό δεν γίνεται. Και φέτος οι καταναλωτές βγήκαν στα καταστήματα για να βρουν και να αγοράσουν το μαγιό που θα τους συνοδεύει στην παραλία με την κίνηση να είναι αυξημένη. Ημερολογιακά πλέον το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι θα έχετε από καιρό βέβαια ξεκινήσει τις εξορμίες στις παραλίες αφού το θερμόμετρο όλο και ανεβαίνει. Όμως παραλία χωρίς μαγιό δεν γίνεται. Είτε η κίνηση έχει ξεκινήσει, ο καιρός άλλαξε, είναι καιρός να βρούμε το μαγιό μας για φέτος. Ο καθένας μπορεί να βρει το ξεχωριστό μαγιό που θα εντυπωσιάσει τις παραλίες με τα σχέδια και τα χρώματα να είναι πολλά και τις τιμές να ανταποκρίνονται ανάλογα με την ποιότητα. Η τάση για φέτος είναι τα μπικίνι όπως κάθε χρόνο σε έντονους χρωματισμούς με καινούρια χρώματα, το λαδί, το κόκκινο παίζει πάρα πολύ, το κίτρινο φέτος. Εδώ στο κατάστημά μας θα μπορέσουμε να κάνουμε mix and max συνδυασμούς. Εννοώντας ότι μπορούμε να βάλουμε διαφορετικό πάνω, διαφορετικό κάτω. Το φλωράλ είναι και φέτος πολύ μόδα. Τιμές κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Είμαστε στα ίδια επίπεδα. Φυσικά στο κατάστημα υπάρχει η περσινή μας συλλογή του 18 που έχει μια έκπτωση 40%. Οπότε ο καταναλωτής θα μπορέσει να βρει ακριβώς το προϊόν που θέλει και στην τιμή που θέλει και μπορεί. Εννοείται. Η ποικιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη στο κατάστημά μας, ούτως ή άλλως. Συνοδεύομαι εκτός από τα μαγιό και το αντρικό κομμάτι βέβαια, έτσι που υπάρχει πάντα μες στο κατάστημα, με επώνυμα αντρικά μαγιό. Θα βρει και φορεματάκια για τη θάλασσα και την ανάλογη πετσετούλα, τις σαγιονάρες όπως θα δείτε, τη τσαντούλα. Δηλαδή έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον πελάτη που θα μας επισκεφτεί. Με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθούν και μεσαία στρώματα ιδιοκτητών, ανοίγει στις 15 Ιουλίου η πλατφόρμα για την υποδοχή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αναμένεται να καλύψει περίπου 25.000 δικαιούχους. Έναρξη στις 12 Ιουλίου για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων και τον δεύτερο κύκλο αυτού. Όλος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 270 εκατομμύρια ευρώ και αφορά περί τα 25.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβληθούν από τις 12 Ιουλίου με την ίδια πλατφόρμα που λειτουργήσε και στο πρώτο κύκλο. Όπως είπαμε, ξεκινάει στις 12 Ιουλίου πια ο νέος κύκλος του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατοίκων. Την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί και αυτή τη βδομάδα να ανακοινωθεί ο οδηγός με τα κριτήρια, τους οδηγούς και τα τεχνικά εγχειρίδια με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ανήγγειλε τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και των δικαιούχων νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει ο ίδιος, θα μπει και μια 7η κατηγορία, στην οποία θα έχουν δικαίωμα χορήγηση άτοκου δανείου. Όχι επιδότησης, φυσικά πρόσωπα και οικογένειες με εισόδημα ως 40.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να ανέβει και στα 80.000 ευρώ. Το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατοίκων θα έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 270 εκατομμυρίων ευρώ και θα καλύψει περί τα 25.000 νοικοκυριά. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης, από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, θα κυμαίνεται από 50 μέχρι 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης. Μία σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είναι ότι το νέο εξοικονόμηση κατοίκων προβλέπει εκτός από την απευθείας επιχορήγηση νοικοκυριών και την επιδότηση δανείου, άτοκου δανείου, για νοικοκυριά που θέλουν να προχωρήσουν σε οικοδομικές εργασίες προκειμένου να πετυχαίνουν την εξοικονόμηση των δαπανών ενέργειας. Όσον αφορά τις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται, αυτές κινούνται σε 4 άξονες. Αυτή είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων, η τοποθέτηση ή αναβάθμιση της θερμομόνωσης των κτηρίων, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης ψήξης και φυσικά το σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση των ενεργειακών επιθεωρήσεων από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Μέσα από ένα μητρό που θα σταθεί,
Και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι θα απευθυνθούν εκ νέου σε έναν δεύτερο ενεργειακό επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση και να διαπιστωθεί αν επετεύχθη ο ενεργειακός στόχος. Μια σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στο πεδίο των έργων με την όλη υπόθεση που έχει να κάνει με την παρέμβαση για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της Καλαμάτας αλλά και μιας μεγάλης ακόμη εστικής ζώνης. Αυτή έρχεται με τον νέο αγωγό νερού από το πείδημα που θα καλύπτει την μεταφορά νερού για 150.000 κατοίκους. Μια σημαντική εξέλιξη έρχεται για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές του πειδήματος μέχρι την Καλαμάτα και τη Μεσίνη. Αυτή έχει να κάνει με την συνέχεια του αιτήματος του Συνδέσμου Ίδρυψης που στοιχειοθετήθηκε με τη συνεργασία της ΔΕΙΑΚ και με τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση να εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 11.127.000 ευρώ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος Φιλόδημος. Ένα έργο που εξασφαλίζει την πόλη από επάρκεια ύδατος έλαβε χρηματοδότηση 14 εκατομμυρίων περίπου από το πρόγραμμα Φιλόδημος 1 μετά από πρόταση που συνδιαμορφώθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΚ και το Σύνδεσμο Ίδρυψης. Το έργο αφορά την κατασκευή ενός αγωγού διατομής ΦΥ 800 και μήκους 15,5 χιλιόμετρων από το πείδημα μέχρι την Καλαμάτα και ενός μικρότερου αγωγού διατομής ΦΥ 400 7 χιλιόμετρων μήκους από το πείδημα μέχρι και τη Μεσίνη. Με τους οποίους αγωγούς θα καλυφθεί η ανάγκη για τις αναπτυσσόμενες αυτές περιοχές σε νερό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλαμάτα, όπως σας είπα, και η ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται και εμείς το προβλέπουμε αυτό. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια στη νέα δημοτική περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο νέος κεντρικός αγωγός διατομής ΦΥ 700 από την τοπική κοινότητα πειδήματος έως την Καλαμάτα έχει σχεδιαστεί για μεταφορά νερού για 150.000 κατοίκους, ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Καλαμάτας, του Δήμου Μεσίνης και των τοπικών κοινοτήτων της παραλιακής ζώνης του Δήμου Δυτικής Μάνης. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη. Με καθημερινό στόχο αυτό, τα παιδικά χωριά σου στην Καλαμάτα οργάνωσαν ένα τριήμερο εκδηλώσεων στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας που ξεκίνησε από χθες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Τα έσοδα από την σημερινή και αυριανή συναυλία θα διατεθούν για την ενίσχυση των δύο κέντρων στην πόλη μας. Τι κάνετε! Ήρθατε όλοι σήμερα εδώ για να ακούσετε το παραμύθι! Και πολύ καλά κάνετε, γιατί εμένα με βλέπετε, λέω πιο ωραία παραμύθια όλη την εραϊδό χώρα. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων με φιλανθρωπικό σκοπό ξεκίνησε από χθες στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και τον Σύλλογο Αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Μαρία Κάλλας. Χαρούμενοι που βρισκόμαστε στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Είμαστε πολύ περήφανοι που συνεργαζόμαστε με τα παιδικά χωριά ΣΟΣ Καλαμάτας και παρουσιάζουμε ένα ξεχωριστό τρίμερο. Ξεκινάμε σήμερα Παρασκευή 14 Ιουνίου με το παραμύθι «Όνειρο θερινής νύχτας», ένα παραμύθι ανοιχτό προς όλη την πόλη, μια πρόσκληση στα παιδιά να έρθουν και να γιορτάσουν, διασκεδάσουν μαζί μας την έναρξη του καλοκαιριού. Σάββατο 15 Ιουνίου έχουμε μια συναυλία με τους Coverbus στις 9.30 στο προαύλιο χώρο του Μεγάρου Χορού και την Κυριακή 16 Ιουνίου κλείνουμε το τριήμερό μας με μια συναυλία των Lincoln Avenue, πάλι 9.30 στο προαύλιο χώρο του Μεγάρου Χορού. Οι δύο τελευταίες εκδηλώσεις έχουν ένα δελτίο εισόδου οικονομικής ενίσχυσης 5 ευρώ και όλα τα έσοδα διατίθενται στο έργο των παιδικών χωριών ΣΟΣ Καλαμάτας. Μια φορά λοιπόν και ένα καιρό στην αρχαία Αθήνα ο άρχοντας Μησέας παντρευόταν την Αμαζόνα η πολύ. Ένα τριήμερο εκδηλώσεων που είναι αφιερωμένο στα παιδικά χωριά ΣΟΣ και που είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ όμορφης συνεργασίας της ομάδας στήριξης με τον Σύλλογο Αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Μαρία Κάλλας. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία η οποία βρήκε θερμή ανταπόκριση και από το Σύλλογο που φέρει όλο το βάρος της αποψινής εκδήλωσης, αλλά και από άλλους χορηγούς και από τους καταστηματάρχες της Οδού Αμφίας. Τους οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
οι ανάγκες των δύο κέντρων των παιδικών χωριών ΣΟΣ που λειτουργούν στην πόλη της Καλαμάτας καθημερινά αυξάνονται και αυτό που ζητούν τα μέλη τους είναι μεγαλύτερη στήριξη για να χαρίσουμε περισσότερα χαμόγελα. Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ την τελευταία δεκαετία έχουν καταφέρει να έχουν μια πολύ σημαντική παρουσία στην πόλη της Καλαμάτας. Έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν δύο κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας που είναι πραγματικά σπουδαίες δομές πρόληψης. Κάτι που τόσα χρόνια έλειπε από την πόλη. Μέσα από τα προγράμματά τους υποστηρίζεται ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Βέβαια, δεν έφτασαν μόνα τους ως εδώ. Τα παιδικά χωριά ΣΟΣ όλα αυτά τα χρόνια τα αγκάλιασε η τοπική κοινωνία, οι άνθρωποι της και γι' αυτό έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα αυτό το σπουδαίο έργο. Πάμε σε ένα θέμα που έρχεται από την Ηλία και το δρυμή κατηγορό των ατόμων με αναπηρία με χαρακτηριστική η αναφορά το μασεμπέζουν. Ένα ακόμη καλοκαίρι και βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές και στο περίμενε για την ελεύθερη πρόσβαση στην θάλασσα. Στο ίδιο έργο θεατές βρίσκονται για ένα ακόμα καλοκαίρι τα άτομα με αναπηρία στην Ηλία όσον αφορά το γνωστό πλέον θέμα της ελεύθερης πρόσβασης στην θάλασσα με το σύστημα SeaTrack. Όπως κατήγγειλαν χθες τα μέλη του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ηλίας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, η κοροϊδία δεν πάει άλλο. Τα μέλη του Σωματείου καταγγέλουν τους πολιτικούς της περιοχής για ανικανότητα, αφού για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η τοποθέτηση SeaTrack που θα τους δίνει το δικαίωμα να χαρούν τα μπάνια τους δεν έχει γίνει ακόμα σε κανέναν από τους τρεις δήμους που το είχαν εξαγγείλει. Κοντεύοντας τα μέσα του Ιουνίου, οι ΑΜΕΑ χτύπησαν καμπανάκι, ζητώντας να επισπευθούν οι διαδικασίες ώστε να προλάβουν λίγο καλοκαίρι και να μην γίνουν, όπως λένε, χειμερινοί κολυμβητές. Για άλλη μια φορά η Ηλία είναι αποκλεισμένη, όλη η Ηλία είναι αποκλεισμένη. Τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Κάποτε πρέπει αυτό να σταματήσει, ο εμπεχμός και η κοροϊδία. Διανύουμε ήδη τον τρίτο χρόνο που γίνονται αυτά σε κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι. Το μοναδικό SeaTrack που υπήρχε λοιπόν στο νομό ήταν αυτό της περιφέρειας. Ξέρετε λοιπόν το φιάσκο που υπήρξε με την συνεδρίαση της τότε με τις καταστροφές που δεν φρόντισαν να το πάρουν, το πήρε η θάλασσα. Μας υποσχέθηκαν λοιπόν ότι η διαδικασία θα τηρηθεί κατά γράμμα. Εμείς αυτό το θέμα θα θέλαμε να το αναδείξουμε και πιο νωρίς, αλλά λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν θα θέλαμε να γίνουμε κοινωνοί ή να μας χαρακτηρίσουν ότι κινούμαστε από πολιτικά. Εξάλλου είμαστε συνδικαλιστές και το μοναδικό στόχος μας είναι να αναβάθμιση ποιότητας ζωής όλων των ατόμων με αναπηρία που μένουν στην περιοχή. Όμως, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, άλλη μια φορά, η ανικανότητα όλων των πολιτικών της περιοχής μας, γιατί είναι αποκλειστικό θέμα, αναδειχνύεται. Από ό,τι ξέρουμε, για το μεν το SeaTrack που έμπαινε στην κάστα κατακόλου και ανήκε στην περιφέρεια, ήδη έχει γίνει μια εισήγηση και έχει επικοινωνήσει ο νυν Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας με τον Περιφερειάρχη για να γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να εγκριθεί, μετά να περάσει η Οικονομική Επιτροπή να συσταθεί. Δηλαδή, όχι ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, ή μάλλον αυτή η ρίση είναι γιατί μάλλον το Μάη θα ολοκληρωθεί ή τον Οκτώβρη, Νοέμβρη. Εμείς δεν είμαστε χειμερινοί κολυμβητές, όπως καταλαβαίνετε. Να περάσουμε και σε νέα από τον κόσμο. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν για την 17η Παρασκευή στους δρόμους στην Αλγερία. Ζητούν την απομάκρυση της ελίτ που κυβερνά τη χώρα. Την ίδια ώρα η ανησυχία από τις επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας εντείνεται με ένα ξεκάθαρο μήνυμα να βγαίνει από τους ηγέτες των χωρών που συμμετέχουν στην 6η Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου.
Οι ηγέτες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου καταδίκασαν τις τουρκικές ενέργειες στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Στην κοινή τους διακήρυξη, οι ΜΕΝΤΕΠΤΑ εκφράζουν οδύνη για το γεγονός πως η Τουρκία δεν σταμάτησε τις παράνομες ενέργειες και καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενεργή και να εξετάσει κατάλληλα μέτρα αν η Τουρκία δεν σταματήσει αυτές τις ενέργειες. Εκφράζω για άλλη μια φορά την βαθιά ευγνωμοσύνη μου προς τους φίλους ηγέτες για την στήριξη και την αλληλεγγύη όσον αφορά τις τουρκικές προκλήσεις. Στόχος η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι μας να αξιοποιήσουν όλα τα διπλωματικά μέσα και επιρροή προκειμένου να τερματιστούν άμεσα οι έκνομες αυτές ενέργειες. Ο μόνος δρόμος για την επίλυση των διαφορών είναι ο διάλογος. Εμείς υποστηρίζουμε ως μόνο δρόμο τη συνεργασία και την επιδίωξη της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και άρα βασικός πυρήνας της δικής μας αντίληψης είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Και όποιος δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα υφίσταται συνέπειες. Θέλω να εκφράσω για ακόμη μια φορά την καθολική αλληλεγγύη μου στην Κύπρο και τη δέσμευσή μου στο σεβασμό της εδαφικής της ακεραιότητας. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει όλες τις παράνομες συνεργειές της στην οικονομική αποκλειστική ζώνη της Κύπρου. Κάναμε ξεκάθαρο πως στηρίζουμε απόλυτα τους Κύπριους φίλους μας σε όλα τα προβλήματά τους και αυτή η στήριξη είναι ισχυρή και σταθερή. Θέλουμε να εκφράσουμε, να επαναλάβουμε την απόλυτη στήριξη της Ιταλικής κυβέρνησης στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει το ξεκάθαρο δικαίωμα να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, να εφαρμόζει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που επιθυμεί σε σχέση με τις φυσικές πηγές που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την αλληλεγγύη και τη στήριξη της ισπανικής κυβέρνησης στον κυπριακό λαό, στον πρόεδρό της και την κυβέρνηση της χώρας σε σχέση με τις γεωτρήσεις της τουρκικής κυβέρνησης στις κυπριακές ακτές. Δέκαδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν κατά 17η Παρασκευή στους δρόμους στην Αλγερία. Ζητούν την απομάκρυνση της ελίτ που κυβερνά τη χώρα και απαιτούν τη δίωξη ατόμων του περιβάλλοντος του πρώην Προέδρου Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα. Η παρέτηση του επί 20 έτη ισχυρού άνδρα της Αλγερίας στις 2 Απριλίου και οι συλλήψεις αξιωματούχων και επιχειρηματιών για διαφθορά δεν στάθηκαν ικανές να αμβλύνουν τις κοινωνικές αντιδράσεις. Υποκράτηση βρίσκονται μεταξύ αρκετών άλλων, δύο πρώην πρωθυπουργοί και ο αδελφός του Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα Σαΐντ. Οι διαδηλωτές ζητούν και την αποπομπή του μεταβατικού προέδρου Αμπντελκαντέρ Μπενσαλά, αλλά και της κυβέρνησης και τη διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύησης στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.
Στενή 73. The best for you.